Ο πληθωρισμός καλπάζει και κλιμακώνεται, με τις ανατιμήσεις σε ενέργεια, καύσιμα και τρόφιμα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους να οδηγούν τα ευάλωτα νοικοκυριά της χώρας σε οικονομικό αδιέξοδο. Είναι λίγο δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Ειδικά για εμάς τους μικροσυνταξιούχους είναι ακόμα πιο. Άμα τα βάλεις μέσα σε ένα τσουβάλι, όλα είναι αυξημένα. Και τώρα πας στο σούπερ μάρκετ, του στέλνει κάτι κουπόνια λέει, να βγάλεις και θα ψωνίσεις 10 από εκείνο τέτοια για να σου κάνει, να σου δώσει κάτι πόντους, 5 από εκείνο, 10 από εκείνο, 10 το άλλο. Τα πετάεις όλα στο καλάθι των αχρήστων και δεν ψωνίζεις τίποτα. Για τις επιχειρήσεις από τη μία, η αύξηση του λειτουργικού κόστους και η μείωση του τζίρου οδηγούν σε δυσαναπληρώτες απώλειες. Από την άλλη, η ακρίβεια πλήττει περισσότερο τα ευάλωτα νοικοκυριά, με το κόστος δυσβάστακτο και πολλά από αυτά να κόβουν από παντού προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα. Όλη η Ευρώπη υποφέρει. Και μαζί με αυτούς και εμείς. Τι να κάνουμε. Ανεβαίνουν οι πρώτες ύλες, ανεβαίνουν όλα. Είναι ακριβά τα πάντα. Δεν είναι ελλαδικό αυτό, είναι παγκόσμιο. Είναι πολλές οι ανατιμήσεις σε όλα τα αγαθά, κουπελιά μου. Παντού. Όλοι οι μήνες ήταν δύσκολοι. Τώρα είναι πιο πολύ λόγω ένφια. Πριν ήταν λόγω ανατιμήσεων προϊόντων, σούπερ μάρκετ και όλα αυτά. Τώρα είναι ότι θέλουμε να πάμε και διακοπές και προσπαθούμε να κάνουμε οικονομία από παντού. Σε ποσοστό 83,7% οι πολίτες μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας. Σε ποσοστό 83,2% μειώνουν τις αγορές τους σε είδη ένδυσης και υπόδησης, ενώ το 66,4% έχει ελαττώσει τις μετακινήσεις με το προσωπικό του αυτοκίνητο, όσο για τις διακοπές έχουν μειωθεί κατά 66%. Σε έρευνα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για την ακρίβεια, διαπιστώθηκε πως το 53,3% του πληθυσμού δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις, όπως είναι η αποπληρωμή ενός δανείου. Το 26,8% δυσκολεύεται λίγο και καθόλου, το 83,3% θεωρεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι αυτός που επηρεάζει καθοριστικά τις τιμές, το 47% κρίνει πως η συγκυρία είναι η αιτία για τις αυξήσεις και το 45,2% θεωρεί ως βασική αιτία την πολιτική της κυβέρνησης. Όλος ο κόσμος. Όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, γενικώς είναι. Και άλλη κυβέρνηση να έρθει, θα πει βρήκαμε καμένη γη. Οπότε, τι να πω. Για τον πόλεμο στην τέτοια εκεί πέρα, εκεί οι Ρώσοι κλείνουν το τέτοιο, η φτώχεια θα ανεβαίνει.